το Διονύση το Μητρόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για ενδοοικιστικές εγχύσεις, ποιο φάρμακο και πότε. Δύσκολο θέμα, Διονύση. Έχουν πει τα δύσκολα τα πιο πολύ από αυτά τα πράγματα, οπότε και ο τρόπος που τα είπαν ήταν τέτοιος που με απαλλάξαν από το οποιοδήποτε πρόβλημα για αυτή την ιστορία. Είπε και ο κύριος Χατζημουρατίδης όλα τα σχετικά με τα προγνωστικά στοιχεία. Εγώ θα ήθελα να την ξαναθυμηθούμε όλη αυτή την ιστορία, έτσι, να το ξαναβάλουμε στο μυαλό μας, απλά και μόνο για να ξανατονίσω αυτό που είπε και ο κ. Δελιβελιώτης προηγουμένως, ότι αυτή η ιστορία του καρκινώματος του ΤΑΦ1 είναι μια κατάσταση την οποία θα πρέπει να την έχουμε στο μυαλουδάκι μας, ότι δεν είναι και τόσο αθώα. Και γι' αυτό το λόγο να βγάλουμε από το μυαλό μας την ιστορία επιφανειακός και διθυτικός καρκίνος κύστεως και να υιοθετήσουμε, όπως πρέπει να το κάνουμε, ο μη διηθών των μυϊκό χιτώνα της ουροδόχου κύστεως καρκίνους και ο διηθών των μυϊκό χιτώνα της ουροδόχου κύστεως καρκίνους. Είναι, πιστεύω, μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία να βγάλουμε αυτή την ιστορία του επιφανειακού, διότι αυτό το πράγμα κάθε άλλο παρά επιφανειακό δεν είναι πάρα πολλές φορές και αυτό το πράγμα θα πρέπει να το έχουμε στα υπόψη. Η διαστρωμάτωση σε αυτές τις τρεις κατηγορίες είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία για να πούμε για τις ενδοοικιστικές εγχύσεις, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Αν λοιπόν έχουμε και κρατήσουμε στο μυαλό μας χαμηλού κινδύνου, και τι εννοούμε χαμηλού κινδύνου, για υποτροπή ή για εξέλιξη της νόσου. Όταν είναι μονήρης η βλάβη, όταν το στάδιο είναι ΤΑΦ α, όταν έχουμε grade 1 και διάμετρο κάτω από 3 εκατοστά. Ενδιαμέσου κινδύνου ΤΑΦ α ή ΤΑΦ1, grade 1 ή 2, πολυεστιακό, διάμετρος μεγαλύτερη από 3 εκατοστά. Και αυτή η κατηγορία που να τη βάλουμε πάρα πολύ με πυρωμένο σίδερο στο μυαλό μας είναι κάθε ΤΑΦ1 grade 3 πολυαστιακό ή με υψηλούς ρυθμούς υποτροπής και η παρουσία του καρκινώματος εξάιτου. Κάτι το οποίο ουσιαστικά εκφράζεται είτε με τον νομόγραμμα, τα νομογράμματα που ακούσαμε από τον κύριο Χατζημουρατίδη και ακόμα καλύτερα πιστεύω με την ευρωπαϊκή μελέτη που με επικεφαλής τον Σιλβέστερ, τον στατιστικό λόγο της EORTC, έκανε αυτή τη βαθμονόμηση. Δεν θα τα ξαναδείξω, τα είπε προηγουμένως εξαιρετικά καλά ο κ. Χατζημουρατίδης. Νομίζω πως έχει πολύ μεγάλη σημασία για να μπορέσουμε να κατατάξουμε τους αρρώστους όσον αφορά την πιθανότητα της υποτροπής ή της εξέλιξης της νόσου. Τα δείξαμε και είναι με ηλεκτρονικό τρόπο, βγαίνουν μια χαρά. Είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και πραγματικά αξίζει τον κόπο να έχει κανείς και ένα επιχείρημα στον άρρωστο ότι κοίταξε να δεις, θα ακολουθήσεις αυτή τη θεραπεία διότι έχεις αυτή την πιθανότητα υποτροπής ή αυτή την πιθανότητα εξέλιξης αυτής της ιστορίας. Θα μπεις σε αυτό το σχήμα που σου λέω της παρακολούθησης με την κυστεοσκόπηση. Γιατί? Γιατί έχεις αυτή την πιθανότητα υποτροπής, αυτή την πιθανότητα εξέλιξης προς τα πέρα. Γιατί είναι μια πολύ σημαντική ιστορία, πιστεύω, στον καρκίνο της κύστεως, ειδικά σε αυτές τις ενδιάμεσες καταστάσεις, να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος ότι δεν τελείωσε με τη μία φορά που έκανε τη διουρηθρική του. Και ότι πρέπει να είναι συνδεδεμένος στον γιατρό. Και εκείνο την έκφραση που χρησιμοποιούσαμε παλιότερα ήταν ότι ο γιατρός παντρεύεται τον άρρωστο και ο άρρωστος παντρεύεται τον γιατρό σε αυτή την ιστορία και έχει σημασία αυτό το πράγμα. Επομένως, ερχόμαστε να δούμε σε αυτές τις... ποια είναι η νοοτροπία του σήμερα, τι κάνουμε ανεξάρτητα. Δεν ξέρουμε το τι γίνεται. Δεν ξέρουμε τι όγκος είναι, δεν έχουμε την παθολοανατομική έκθεση ακόμα στα χέρια μας και κάνουμε τη διουρηθρική εκτομή. Εκείνο λοιπόν που είναι δεδομένο και η οδηγία που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι θα κάνουμε άμεσα μετεγχειρητικά μία ενδοοικιστική έγχυση ενός χημειοθεραπευτικού. Διότι αυτό το πράγμα, τι έχει αποδειχθεί ότι κάνει, μειώνει το σχετικό κίνδυνο υποτροπής κατά 40%. Και αυτό, για να πούμε, να το συνδέσουμε και με τα μεσημεριανά, είναι ένα αλφα level of evidence. Είναι πολύ ισχυρή η απόδειξη που έχουμε αυτή την ιστορία. Όντως, έχουμε μια πολύ σημαντική μείωση του σχετικού κινδύνου υποτροπής με μία απλά και μόνο ενδοοικιστική έγχυση μετεγχειρητικά. Η ωφέλεια εκτείνεται και στους μονήρες και στους πολλαπλούς όγκους. Ο χρόνος της χορήγησης παίζει σημαντικό ρόλο. Πρέπει να γίνει μέσα σε 24 ώρες από τη διουρηθρική. Αν γίνει μετά τις 48 ώρες, ο κίνδυνος της υποτροπής διπλασιάζεται. Έχει σημασία λοιπόν το timing της όλης της ιστορίας. Ποιο φάρμακο θα χρησιμοποιήσει κανείς, δεν έχει καμία σημασία, δεν έχει καμία διαφορά τα φάρμακα μεταξύ τους. Βέβαια, εννοείται ότι για να κάνει κανείς την ενδοοικιστική έγχυση, δεν θα πρέπει να έχει πλήσει ο άρρωστος, δεν θα πρέπει να ματώνει εξαιρετικά πολύ
Και εννοείται ότι δεν μπορείς να την κάνεις όταν υπάρχει υποψία ρήξης της κύστεως. Και νομίζω από την ομάδα του Σουμανογλού υπάρχει και μια εξαιρετική δημοσίευση του Journal of Urology σχετικά με το τι μπορεί να πάθουν οι άρρωστοι οι οποίοι θα κάνουν ενδοκιστικές εγχύσεις έχοντας ρήξη της κύστεως. Η πρακτική αυτή αξίζει τον κόπο. Η σχέση κόστους αποτελέσματος είναι υπαρκτή. Είναι δεδομένο ότι είναι υπαρκτή. Γιατί σε κάθε 100 ασθενείς που θα κάνει κανείς αυτή την άμεση ενδοκιστική έγχυση του χημειοθεραπευτικού θα αποφευθούν 12 διουρηθρικές. Ή σε κάθε 8,5 θα πρέπει να θεραπευτούν 8,5 ασθενείς για να αποφευθεί μία υποτροπή. Άρα, με αυτά τα δεδομένα, εκείνοι που ξέρουν οικονομικά της υγείας τα έχουν βάλει κάτω και έχουν πει ότι η σχέση κόστος αποτελέσματος είναι πάρα πολύ καλή. Άρα λοιπόν, κάνουμε τη διουρηθρική και ανεξάρτητα, δεν ξέρουμε ακόμα το στάδιο της όλης της ιστορίας, μία ενδοκιστική έγχυση. Έχουμε τώρα τους ενδιαμέσου κινδύνου και υψηλού κινδύνου αρρώστους για να κάνουμε επικουρική θεραπεία. Χημειοθεραπευτικό ή ανοσοθεραπευτικό στην όλη ιστορία. Η επιλογή, αν θα κάνουμε λοιπόν αν θα επιλέξουμε κυταροτοξικό ή ένα άνοσο τροποποιητικό, εξαρτάται από τον κίνδυνο που επιδιώκεται να μειωθεί. Αν λοιπόν έχουμε στο μυαλό μας ή έχουμε φτιάξει στο μηχανάκι της URTC ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να υποτροπιάσει, θα χρησιμοποιήσουμε κυταροτοξικό. Αν βγάλουμε ότι έχει μεγαλύτερη πιθανότητα ή φοβόμαστε ότι αυτή η νόσος θα εξελιχθεί σε διαιθητική, τότε σημασία, η επιλογή μας θα στραφεί στον ΠΣΕΖΕ. Εκείνο το οποίο είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει θέσφατο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία δογματική απάντηση, είναι για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να συνεχιστούν αυτές οι ενδοκιστικές εγχύσεις και τι σχήμα θα πρέπει να ακολουθηθεί. Επομένως, δεν υπάρχει κανένας που να πει «Α, αυτό που κάνω εγώ είναι το καλύτερο από όλα», μπλα 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 μπλα. Έτσι, καμία σύγκριση δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχουν σε εξέλιξη διάφορες τέτοιες μελέτες, αλλά δεν έχουμε δεν έχουμε θέσφατα για αυτή την ιστορία. Υπάρχουν έτσι κάποιες ελπίδες για το μέλλον, για να μην το ρουτινιάσουμε εντελώς. Έχουμε λοιπόν δύο φάρμακα. Το ένα είναι η Gemcitabine, το Gemsar, το οποίο εκτός από την ενδοφλέβια χορήγηση φαίνεται ότι έχει μια ικανοποιητική ασφάλεια σε ενδοκιστική έγχυση και έχει αρκετά υποσχόμενη αποτελεσματικότητα και στο ενδιαμέσου κινδύνου και στο υψηλού κινδύνου όγκους της κύστεως. Υπάρχει και άλλη μια ουσία η οποία είναι παράγοντας Mitomycin C και βέβαια για να δράσει απαιτεί ενεργοποίηση από κυταρικά αναγωγικά ένζημα θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα ένζημα στα κύτταρα για να μεταβολήσουν αυτή την ουσία και κάποιες μελέτες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη είναι πιθανό να μας δώσουν τελικά κάποια αποτελέσματα έτσι ώστε να δούμε ότι να έχουμε κάποια ελπίδα ότι έχουμε και κάτι καινούριο στα χέρια μας κάποια δεδομένη στιγμή. Μπορούμε να βελτιώσουμε λίγο τα πράγματα όταν βάζουμε φάρμακα ενδοκιστικά. Φαίνεται ότι με αυτές τις τρεις μεθόδους, την πρώτη λοιπόν, την θερμοχημειοθεραπεία, τι είναι αυτό το πράγμα, είναι να δημιουργήσουμε υπερθερμία στο κυστικό τείχομα μέσω ενός ειδικού καθετήρα που βάζουμε μέσα στην κύστη και με τον τρόπο αυτό φαίνεται ότι βοηθιέται η περαιτέρω είσοδος της Mitomycin-ης μέσα στο τείχομα της κύστεως. Ακόμα δεν έχουμε ισχυρά στοιχεία για να μας πείσουν για αυτό το πράγμα. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι οι μόνες μελέτες που είναι δημοσιευμένες μέχρι τώρα προέρχονται από δύο συγκεκριμένα κέντρα της Ιταλίας. Και μόνο εκεί. Το μηχανάκι αυτό είναι προέλευση της Ισραήλ. Να δούμε το τι θα γίνει. Δεν μπορούμε ακόμα να πούμε ότι τον πιάσαμε το λαγό και εδώ πέρα έχουμε πολύ καλύτερη αποτελεσματικότητα. Υπάρχει και μια σχετική νοσηρότητα και τοξικότητα. Μια άλλη ωραία ιδέα τεχνολογική είναι να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρισμό, να δημιουργήσουμε δηλαδή μια διαφορά δυναμικού, έτσι ώστε να βοηθήσουμε να διεισδύσει το φάρμακο στο ουροθύλιο με αυτόν τον τρόπο. Πάλι είναι μια ιστορία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και τέλος, από παλιότερα είχε αρχίσει η ιστορία της φωτοδυναμικής θεραπείας. Φαίνεται ότι με καινούργιες ουσίες θα έχουμε κάποια πράγματα για το μέλλον. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα βάζουμε μια ουσία είτε ενδοφλέβια είτε ενδοκιστική, η οποία ενδοκιστικά προσλαμβάνεται από τα καρκινικά κύτταρα και τα οποία όταν τα φωτίσουμε με ένα πολύ έντονο φως, να ρίξουμε φως μέσα στην κύστη διουρηθρικά εννοείται, θα καταστραφούν αυτά τα καρκινικά κύτταρα. Αυτές είναι κάποια πράγματα που ίσως να τα έχουμε στο μέλλον καλύτερα.
Εδώ δεν μίλησα προηγουμένως που τέθηκε το θέμα της επαναληπτικής διουρηθρικής. Γενικότερα, η επαναληπτική διουρηθρική στους υψηλού κινδύνου αρρώστους εννοείται, έτσι, αυτούς που έχουμε περιγράψει προηγουμένως, συνιστάται για την αποφυγή υποσταδιοποίησης της νόσου. Αυτή είναι η γενική φιλοσοφία για αυτό το πράγμα. Σε σχέση με αυτά τα οποία έθιξε ο κ. Μουτζούρης προηγουμένως και έγινε η σχετική κουβέντα, θα ήθελα δύο πραγματάκια να πω μόνο. Δεν θα με διασφάλιζε σε τίποτα, ειλικρινά, το αν περιλαμβάνεται μυϊκός χιτώνας ή όχι σε μία βιοψία. Διότι ειδικά όταν ένα πράγμα έχει ευρεία βάση, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εξαρτάται από το πού θα πάρετε αυτή τη βιοψία. Μπορεί να μην έχει διήθηση από τον καρκίνο ή μπορεί να έχει διήθηση από τον καρκίνο. Και μιλώ για το παρασκεύασμα της διουρηθρικής. Έχουμε καθιερώσει, έχουμε συνεννοηθεί όλοι μεταξύ μας ότι θα πάρουμε βιοψία από τη βάση του όγκου που έχουμε εκτάμει. Έχουμε αρχίσει να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Και επιπλέον, εκείνο το οποίο δεν είναι υιοθετημένο στα guidelines, έτσι για να μην τα... γιατί δεν είναι, δεν μας περιορίζει, δεν μας επιβάλλει τίποτα τα guidelines, κύριε Μουτζούρη, το είπαμε, είναι ένα πλαίσιο λειτουργίας, έτσι, σε αυτή την ιστορία. Δεν μας επιβάλλουν τα guidelines, επομένως, στην επαναληπτική διουρηθρική σε αυτή την ιστορία, για να το... Απλά και μόνο, κάπου έχουμε κάποια ερωτηματικά. Και στο τελευταία συνεδρίαση της Ουρολογικής Εταιρείας, θυμάστε ότι έγινε μια σχετική κουβέντα και ήμασταν εμείς οι δύο οι θειασότες, οι φανατικοί, το ότι ξεχάσαμε εκείνη την άθλια την κυταρολογική ή την κακομοίρα την κυταρολογική μετά από τη διουρηθρική. Μα θα κάνει ο παθαλωνατόμος, θα κάνουν να μας δώσουν την απάντηση. 2, 3, 4 εβδομάδες εμάς κάνουν να μας δώσουν αυτή την απάντηση. Για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε τον άρρωστο μετά. Εκείνη μόλις θα έρθει να πάρει τη βιοψία του, δεν χάνουμε τίποτα σε αυτόν τον άρρωστο να του στείλουμε μια κυταρολογική. Που εν προκειμένου έχουν περάσει 4 εβδομάδες από το χειρουργείο και αν είναι θετική εκείνη η κυταρολογική, ναι, για μένα, μέσα στα πλαίσια λειτουργίας, στα guidelines, ναι, θα είναι ένα κριτήριο επιλογής για τον άρρωστο για αυτό το πράγμα. Αλλά να έχουμε ξεκαθαρίσει προηγουμένως αυτή την βιοψία του μυϊκού χιτώνα, αν περιλαμβάνεται, από πού την έχουμε πάρει. Γιατί αν δεν έχουμε τολμήσει να πάμε βαθιά και στο κέντρο του όγκου, αν είναι ένας ευρύς όγκος, και έχουμε πάρει μυϊκό χιτώνα από την περιφέρεια, πάρα πολύ ωραία για να έχει ιστό συγκρίσιμο ο παθαλωνατόμος, αλλά μπορεί παραδίπλα να έχει διήθηση του μυϊκού χιτώνα. Τώρα, και πάλι στην καθημερινότητα, διότι η ιστορία με τη φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση και φωτοδυναμικά υποβοηθούμενη διουρηθρική, διότι εκείνο το οποίο θέλω να καταθέσω πραγματικά την εμπειρία μου από αυτή την ιστορία είναι ότι θα βοηθήσει την εκπαίδευση, η φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση, αυτή είναι η αίσθησή μου, και θα βοηθήσει την καλύτερη διουρηθρική. Σας μιλάω ειλικρινά, πριν από μια εβδομάδα έκανα μία διουρηθρική σε έναν άρρωστο, ήμουν εντελώς σίγουρο, είχε πολλαπλά. Ήμουν εντελώς σίγουρο ότι είχα βγάλει με τον ωραιότερο τρόπο, έτσι, ωραία και καλά. Λέω, δεν ξαναβάζω τον μπλε για να δω το τι γίνεται σε αυτή την ιστορία. Και μούτζωνα τον εαυτό μου, σας μιλάω ειλικρινά. Και είμαι κάποια χρόνια στο κουρμπέτι, έτσι. Υποτίθεται ότι ξέρω να κάνω διουρηθρική. Υπήρχε σε κάποια κομματάκια της περιφέρειας κάποιων όγκων πράγματα που ηρυδίζανε. Δεν ξέρω να σας πω ακόμα στατιστικά, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή η μελέτη την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, αν αυτά τα πράγματα τα οποία έβλεπα τα υπολοιπόμενα μετά την διουρηθρική και αισθανόμενος εγώ ότι είχα ολοκληρώσει, ότι αντιστοιχούσαν σε όγκο. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή να βρεθούμε ξανά και να σας τα ανακοινώσω αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά ειλικρινά, πιστέψτε με, το μούτζωνα τον εαυτό μου. Επομένως, εκείνο το οποίο έχει σημασία για την επαναληπτική διουρηθρική, εκεί, αν έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας, αλλά με προϋπόθεση τι, θα τη βάλουμε τη φωτοδυναμική φωτοδυναμικά υποβοηθούμενη διουρηθρική εκτομή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη και σε όλους τους αρρώστους που κάνουμε διουρηθρική. Κάπου να είμαστε λίγο προσεκτικοί και με τα λεφτά στην όλη ιστορία, έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δεδομένο λοιπόν ότι το BSSA υπερέχει όλων των υπολείπων φαρμάκων, έτσι, σε αυτούς που θα έχουν την ένδειξη για να κάνουν και επαναληπτική διουρηθρική ή θα βρεθεί υπολοιπόμενος μη διηθών των μυϊκό χιτώνα όγκων στην επαναληπτική διουρηθρική. Σε αυτές τις περιπτώσεις το BSSA υπερέχει τόσο όσον αφορά τον ρυθμό υποτροπής και όσον αφορά την πιθανότητα εξέλιξης νόσου σε διαιθητική. Και τέλος, ουσιαστικά τι θα κάνουμε όταν έχει αποτύχει θεραπεία με BSSA, όπως τόσο πολύ καλά το προσδιορίσε και ο κύριος Τζόρις προηγουμένως, είναι δεδομένο.
Λοιπόν, το να πούμε με δογματισμό ποιο είναι το καλύτερο από όλα αυτά τα πράγματα, δεν το ξέρουμε ακόμα. Σαφέστατα, ο άρρωστος έχει δικαίωμα να πει ότι εγώ δεν θέλω να χάσω την κίστη μου τόσο σύντομα. Απλά και μόνο μετά από τις 6 εβδομαδιαίες εγχύσεις, όταν θα του πούμε ότι έχει αποτύχει θεραπεία σου. Δικαιούται να πει ότι ας δοκιμάσω άλλες 6 εβδομαδιαίες εγχύσεις. Υπάρχουν και κάποιες μελέτες ουσιαστικά από την Αμερική που έχουν συνδυάσει εναλλασσόμενα με υψηλές δόσεις ιντερφερόνης ή με κυταροτοξικά, που φαίνεται ότι μια ομάδα αρρώστων μπορεί να έχει καλή ανταπόκριση και να γλιτώσει την κίστη. Το θέμα είναι ότι σε τέτοιου είδους καταστάσεις ο ουρολόγος οφείλει ήδη να έχει πει στον άρρωστο ότι κοίταξε να δεις, δεν πρέπει να χάσει κανείς ούτε ένα δευτερόλεπτο και να πάει και να, θα πρέπει να πάρει με γενναιότητα τις αποφάσεις του και ο άρρωστος και ο γιατρός για να μειώσει τον κίνδυνο να τον σκοτώσει τελικά αυτή η νόσος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.